Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Ακούτε πάντοτε Ράδιο Έναντι. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες, στο μικρόφωνο Άνδρεας Σταματόπουλος. Βεβαίως η επικαιρότητα είναι η ψήφιση του μνημονίου, τα νέα μέτρα, τα αντίμετρα. Όλα αυτά, η κάθε πλευρά έχει το δικό της αφήγημα. Για όλα αυτά όμως, ας πάμε να συνομιλήσουμε με έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο, έναν κορυφαίο αρθρογράφο, τον διαβάζεται στο Liberal. Οι παλιότεροι τον θυμόμαστε από τον καιρό της ελευθεροτυπίας. Καλή σας μέρα, κύριε Γιώργο Παπαδόπουλε Τετράδη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Μέχρι στιγμής καλά εσείς. Και εμείς μια χαρά, να είστε καλά. Πώς είδατε λοιπόν την ψήφιση του Τετάρτου Μνημονίου, να το πούμε, πώς θα το λέγατε, συμπληρωματικό, κάτι διαφορετικό, πώς θα το ονομάσουμε? Νέα μέτρα είναι, νέα βάρη. Νομοσχέδιο νέων βαρών είναι. Δεν είχατε καμία έτσι, επιφύλαξη, καμιά αμφιβολία ότι θα ψηφιστεί? Το περιμένατε, φαντάζομαι. Απολύτως καμία. Πώς έτσι σχολιάζετε το γεγονός ότι στα παλιότερα μνημόνια τον που λέγαμε Γερμανό Τσολιάδες, τα τέσσερα τους μνημονιακούς αυτούς όλους του Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, είχαμε όλο διαρροές, 20 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία, ο Καμένος, η Σακοράφα φεύγαν από εδώ από εκεί, ενώ τώρα έχουμε μπετόν αρμέ τους 153. Πώς σχολιάζετε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, παλιότερα πρώτα υπήρχε το σοκ της άγνοιας, για να το πω έτσι. Δηλαδή υπήρχαν αντιστάσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν φρέσκια. Λειτουργούσαν ακόμα συνειδησιακά αντανακλαστικά. Ήταν εξαιρετικά σοκαριστικό για κάποιον που πιστεύει να εφαρμόσει την πράξη Β. Ακόμα και για ανθρώπους οι οποίοι άλλα έλεγαν προεκλογικά και άλλα εφαρμόζαν ως κυβέρνηση, γιατί τα ζητούμενα στα μνημόνια ήταν έξω και από αυτή την συλλογιστική. Δηλαδή όταν το πρώτο μνημόνιο έφερε μια διάταξη που επέτρεπε στον Υπουργό Οικονομικών να φέρνει αλλαγές στους νόμους χωρίς να έχει την έγκριση της Βουλής, Αυτό ήταν ένα σοκ έξω ακόμα και από τις εντός εισαγωγικών εξαπατήσεις που γινόντουσαν από τις κυβερνήσεις εκείνων των εποχών. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα και στο χέρι. Δύο, υπήρχε αριθμητικό περιθώριο για διαρροές, έτσι. Οι διαρροές γινόντουσαν χωρίς να πέφτει κυβέρνηση. Ενώ τώρα λέτε ότι 153... Δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο. Η καρέκλα, για να το πω έτσι, μάλλον ο κίνδυνος να χάσει κανείς την καρέκλα, συσπυρώνει αυτούς οι οποίοι αποτελούν την κυβέρνηση. Τώρα βέβαια με αυτό που λέτε τους αποδομείτε πλήρως, καθώς μας λέτε ότι τους νοιάζει μόνο η προσωπική τους καρέκλα, η εξουσία, η συνδιαλλαγή με την εξουσία και όλα αυτά τα οποία επωφελούνται. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση. Η μία κατηγορία που είναι η μειοψηφία αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν αυτό που είπε προχτές ο κύριος Πολάκης, δηλαδή ότι εμείς τα ψηφίζουμε όλα γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε χρόνο ώστε μετά να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ψευδέστηση ότι μπορούν να εφαρμόσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα που φαντασιώνονται έξω από τα όρια μιας ευρωπαϊκής πολιτικής, και είναι και η δεύτερη κατηγορία που είναι η πολυπληθέστερη, οι οποίοι είναι γραντζωμένοι από μια καρέκλα. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο περιθώριο αλλαγής, δηλαδή, και αν αλλάξουν, αν γίνουν εκλογές? Μάλιστα διάβαζα σήμερα το άρθρο σας που κάνετε λόγο για τους χαμένους ψηφοφόρους που έχουν για διάφορους λόγους δεν πάνε να ψηφίσουν. Αν, ας πούμε, επιστρέψουν αυτοί και ψηφίσουν κάποιο άλλο κόμμα, υπάρχει περιθώριο αλλαγής ή πλέον έχουμε μια προκαθορισμένη πορεία? Κοιτάξτε, οι δρόμοι είναι πολύ συγκεκριμένοι και δεν είναι σημερινοί. Δηλαδή οι δρόμοι είναι συγκεκριμένοι εδώ και τουλάχιστον 7-8 χρόνια. Ο ένας δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει μια κυβέρνηση είναι ο δρόμος που καθορίζει η Γερμανία.
εάν αποφασίσει κανείς ή αν αποφάσιζε κανένας να ακολουθήσει εξ αρχής αυτό το δρόμο, θα έπεφτε σε μία λακκούβα λιτότητας, η οποία δεν θα ήταν τόσο σκληρή όσο είναι η σημερινή. Γιατί τα μέτρα των δύο τελευταίων μνημονίων απαιτούνται όχι λόγω οικονομικών αναγκών που θέτουν οι δανειστές, αλλά εξαιτίας της αναξιοπιστίας που έχουν αποκτήσει οι ελληνικές κυβερνήσεις. Επομένως, οι δανειστές προαπαιτούν μέτρα, για να το πω έτσι, για να έχουν σίγουρο το κεφάλι τους ότι, ότι δεν θα βρεθεί κάποιος να τους αρνηθεί τα χρήματα τα οποία αυτοί θέλουν να πάρουν πίσω. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας δρόμος. Ο δεύτερος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει μια κυβέρνηση είναι να ισορροπεί μεταξύ ενός γαλλογερμανικού άξονα και μιας αμερικανικής πολιτικής οικονομικής που χρειάζεται μια μαεστρία για να τον ακολουθήσει κανείς αυτό το δρόμο. Αυτή η μαεστρία απουσιάζει εντελώς από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι σύστημα αλέφαντου, δηλαδή με τι σύστημα θα παίξουμε σήμερα, μπείτε μέσα και φάτε τους. Mm-hmm. Όλα αυτά... Ο τρίτος δρόμος είναι τα τεινάζεις όλα στον αέρα, λες ότι εγώ δεν τα δέχομαι όλα αυτά, δεν δέχομαι να φτωχοποιήσω το λαό μου, έχω αυτό το δικαίωμα, μου το δίνουν οι συνθήκες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που θεωρούν ότι το πρώτιστο καθήκον μιας κυβέρνησης είναι η ευημερία του λαού και μετά οι υποχρεώσεις απέναντι σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, κηρύσεις πτώχευσης, τάση πληρωμών δηλαδή κανονικά, και πορεύεσαι όπως μπορείς να πορευθείς. Και αυτός ο δρόμος όμως χρειάζεται μια προετοιμασία του κόσμου. Δεν μπορείς να πεις στον κόσμο ότι ξέρεις από αύριο το πρωί θα κυκλοφορείς για τουλάχιστον 2-3 χρόνια με δελτίο, ας πούμε, για να φας, για να βάλεις βενζίνη, για να. Mm-hmm. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Από αυτούς τους δρόμους τους συγκεκριμένους που υπάρχουν χρειάζεται ένα προγραμματισμό. Αυτό το που λέτε για τον τρίτο δρόμο έχει ενδιαφέρον. Είχαμε και τον κύριο Στρατούλη και τον κύριο Καρατζαφέρη τις προάλλες και οι δύο μας είπαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, είπαν συσάχθεια και επιστροφή στη δραχμή. Πλέον δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσημα αριστεράς, δεξιάς σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι και από πολιτική ιδεολογία να βρεθεί η λύση, ή όλα είναι με βάση την οικονομία. Θα σας πω κάτι. Η οικονομία κυβερνάει από πάντα. Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Δηλαδή, εκείνος ο οποίος κάνει κουμάντο στο 90% των περιπτώσεων στην ιστορία είναι η οικονομία και η εξουσία. Αυτές οι δύο δυνάμεις, για να το πω έτσι. Παρότι εκείνος ο οποίος έχει την ισχύ, τη μεγαλύτερη ισχύ, είναι η πολιτική και ο λαός. Αυτή την ισχύ λοιπόν ούτε οι πολιτικοί την εφαρμόζουν, γιατί πέφτουν εντός εισαγωγικών θύματα εύκολα χωρίς πολλές αντιστάσεις των οικονομικών πιέσεων, ούτε ο λαός, διότι ο λαός για να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του πρέπει να είναι συνειδητός, πρέπει να έχει συνείδηση της ισχύος του. Ο λαός λοιπόν δεν έχει συνείδηση της ισχύος του, όχι μόνο εδώ, γενικώς παγκοσμίως. Ελάχιστοι λαοί έχουν συνείδηση της ισχύος τους, καλή ώρα, όπως η Ισλανδία, ας πούμε. Ναι. Επομένως, επαναλαμβάνεται ένα μοντέλο, ας πούμε, το οποίο οδεύει προς διαφορετικούς δρόμους. Εξαρτάται τι προφητεύει κανένας. Γράφεται στο άρθρο σας ότι τα εκατομμύρια του κόσμου περιμένουν έτοιμα, είναι η αυριανή ελπίδα και λείπει η μέρα που θα κινηθούν για να κερδίσουν την πατρίδα που τους αξίζει. Τι εννοείται με αυτό, ότι η μέρα που θα κινηθούν για να κερδίσουν την πατρίδα που τους αξίζει? Εννοώ ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι απέχουν αηδιασμένοι και δεν πάνε να ψηφίσουν επειδή είναι αηδιασμένοι από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, και όλοι εκείνοι οι οποίοι ψηφίζουν
κόμματα του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος με κρύα καρδιά, όμως να το πω έτσι, είναι έτοιμοι να ενισχύσουν δημοκρατικά και ψηφοφορικά οποιαδήποτε σοβαρή λύση εμφανιστεί μπροστά τους. Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, το υπάρχον πολιτικό σύστημα που είναι γέννημα της μεταπολίτευσης και ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει σε αυτό, έχει πεθάνει. Αυτό όμως μπορεί να το δει καθένας κουβεντιάζοντας με τους διπλανούς του. Δεν υπάρχουν πια οπαδοί με την έννοια της, του παλιού, του ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ή της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό θα το λέγατε ακόμα και για τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής? Όχι, δεν θα το έλεγα για τους ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής, κατά τη γνώμη μου, είναι περιστασιακοί. Μου θυμίζουν τους ψηφοφόρους της ΕΠΕΝ, ας πούμε, μετά τη Χούντα. Που ήταν όμως πολύ μικρότερα τα ποσοστά από ότι... 10% είχε πάει. Ναι. Απλώς καλύφθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Είχε βγάλει και ευρωβουλευτή, έχετε δίκιο. Ναι, και μετά από το ΠΑΣΟΚ, έτσι, ένα μεγάλο κομμάτι από όλους αυτούς και βρήκε στέγη. Συμφωνείτε με την άποψη? Το παλιό, ναι, λοιπόν, το παλιό έχει πεθάνει. Απλώς δεν έχει γεννηθεί το καινούριο για να πάρει τη θέση του. Και ζούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή στο χάσμα μεταξύ της μιας κατάστασης και της άλλης. Πιστεύετε ότι έχει τελειώσει η αριστερά στην Ελλάδα λόγω Τσίπρα? Η αριστερά με την έννοια του αμοραλισμού, για να το πω έτσι, ναι, έχει τελειώσει. Η αριστερά με την έννοια της κομματικής αριστεράς, της μετεξέλιξης του ΚΚΕ εσωτερικού και του συνασπισμού, έχει τελειώσει. Θα αναδυθεί μια καινούρια αριστερά, πιστεύετε, ή πλέον ο κόσμος θα είναι πάρα πολύ επιφυλακτικός να πάει προς τα αριστερά? Υπάρχουν δύο αριστερές, όχι μόνο εδώ. Υπάρχει η αριστερά της πράξης και υπάρχει η αριστερά της θεωρίας. Η αριστερά της θεωρίας, λοιπόν, δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Η αριστερά της πράξης νομίζω ότι θα μετεξελιχθεί. Προς ποια κατεύθυνση θα μετεξελιχθεί δεν το ξέρω καθόλου. Δεν μπορώ να το υποψιαστώ καν. Μπορώ να δω στην πράξη όμως το εξής. Στην επόμενη Βουλή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιπολίτευση, πώς θα επιχειρηματολογεί, τι θα λέει δηλαδή στην κυβέρνηση? Είναι ένα ερώτημα. Και αυτά που θα λέει, τι απήχηση μπορεί να έχουν στον κόσμο? Όποια απήχηση έχουν αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και το αυτόματο αντανακλαστικό που έχει κάθε πολίτης είναι τώρα. Συγγνώμη, κύριε Λοβέρδο, γιατί μου τα λέτε αυτά? Γιατί δεν τα κάνατε όταν κυβερνούσατε? Ναι, ευνόητο αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε για το Σύνταγμα και έχετε γράψει πολλές φορές ότι παραβιάζεται, βλέπουμε ότι στα χθεσινά μέτρα συμπεριλαμβάνεται και μια διάταξη που αφορά το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών. Έτσι, πλέον δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο, καθώς για να ασκήσει μια δίωξη ο εισαγγελέας θα πρέπει να έχετε σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά και του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Μπορεί να περάσει, να σταθεί κάτι τέτοιο δηλαδή με το ακαταδίωκτο των τραπεζιτών? Όχι. Δεν μπορεί να περάσει, αλλά μπορεί να περάσει επίσης. Γιατί σας θυμίζω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος έβγαλαν μία απόφαση για τα πρώτα μέτρα του πρώτου μνημονίου που έλεγε ότι τα μέτρα, παρότι βρίσκονται στα όρια του συντάγματος, τα θεωρούν συνταγματικά για λόγους ύψης του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό, δηλαδή αυτή η απόφαση, είναι παρεκτροπή. Γιατί όπως έγραψα χτες, το ύψιστο δημόσιο συμφέρον είναι το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δημόσιο συμφέρον από το Σύνταγμα. Επειδή το Σύνταγμα είναι ο νόμος, ο ύψιστος νόμος που προστατεύει το λαό από την εξουσία.
Δεν μπορεί η εξουσία να επικαλεστεί κάτι ισχυρότερο για να στραφεί κατά του λαού. Αλλά συμβαίνει όμως να παραβιάζει το Σύνταγμα από την ίδια την κυβέρνηση και να μην εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχουμε δει πολλές φορές. Οπότε... Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, δεν είναι πρωινό. Ναι, εδώ και χρόνια. Είναι φάμπρικα αυτή της δημόσιας διοίκησης. Δηλαδή η δημόσια διοίκηση έχει την συλλογιστική που την εφαρμόζει κιόλας, παρανομή σε βάρος σου, ευθέως στα μούτρα σου, και γυρίζει και σου λέει αν δεν σ' αρέσει πήγαινε στα δικαστήρια, διότι ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει αρνησιδικία, διότι το δικαστήριο θα τελεσιδικήσει σε 10 χρόνια, 15, και αφού τελεσιδικήσει κιόλας θα πρέπει ενδεχομένως να καταφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για να φτάσει στο σημείο να μπεις με δικαστικό κλητήρα σε μια δημόσια υπηρεσία και να πεις παιδιά μου χρωστάτε 30.000. Παίρνω αυτό το γραφείο, αυτή την τηλεόραση, αυτό το κομπιούτερ και φεύγω. Κλείνοντας την συζήτησή μας, ήθελα να σας ρωτήσω λόγω της μεγάλης εμπειρίας που έχετε από εφημερίδες, πώς βλέπετε τον τύπο πλέον εδώ στα χρόνια του Μνημονίου. Είστε ευχαριστημένος από τον τύπο? Δεν είναι ο τύπος στα χρόνια του Μνημονίου. Είναι ο τύπος μετά την φιλορροή του έντυπου τύπου, της εφημερίδας δηλαδή. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μία πτώση μεγάλη της σοβαρότητας του τύπου. Και η πτώση αυτή οφείλεται αφενός μεν στην ευκολία, μάλλον την ανεύθυνη ευκολία με την οποία λειτουργεί το διαδίκτυο, την ανεξέλεγκτη ευκολία για να το πω έτσι, σε συνδυασμό με το τι παράγει η ελληνική παιδεία. Δηλαδή οι δημοσιογράφοι, για να το πω έτσι, είναι γεννήματα του ελληνικού λαού, έχουν περάσει από τα σχολεία που περνάει και ο υπόλοιπος κόσμος, έτσι. Δεν είναι κάτι καλύτερο ή χειρότερο από ότι είναι ο υπόλοιπος κόσμος. Ένα και στο χέρι. Δύο. Εξειδικευμένη παιδεία για τη δημοσιογραφία στην Ελλάδα δεν υπάρχει, παρότι υπάρχουν δύο σχολές, μία στο Πάντιο και μία στο Πανεπιστήμιο. Οι σχολές αυτές όμως αποτελούνται από θεωρητικούς, δηλαδή δεν μαθαίνουν στους φοιτητές τι είναι δημοσιογραφία πραγματικά. Εκείνοι οι οποίοι μαθαίνουν στους νέους δημοσιογράφους τι είναι δημοσιογραφία είναι οι αρχισυντάκτες και οι διευθυντές των μέσων, έτσι. Οι αρχισυντάκτες και οι διευθυντές των μέσων με τη σειρά τους δεν έχουν την κατάρτιση που είχαν οι προηγούμενοι από αυτούς, για να το πω έτσι, που ήταν γεννήματα θρέματα εφημερίδων, διότι η εφημερίδα απαιτούσε μία πειθαρχία περί την εργασία, η οποία δεν υπάρχει πια. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να ξανανοίξει η ελευθεροτυπία? Όχι, καμία. Καμία. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλι οριστικά. Εντελώς. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε Τετράδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συζήτηση. Πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.